Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων και πολίτες της Φραγκφούρτης υποδέχονται τους πρόσφυγες με νερό, τρόφιμα και ρουχισμό στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή των προσφύγων, ιατρική έλεγχη και μεταφορά τους σε ειδικά διαμορφωμένα καταλήματα. Μόνο το Σαββατοκύριακο οι γερμανικές αρχές υποδέχθηκαν περισσότερους από 17.000 ανθρώπους, καθώς Αυστρία και Γερμανία συμφώνησαν να επιτρέψουν το προσωρινό άνοιγμα των συνόρων τους για να επιτρέψουν την είσοδο δεκάδων χιλιάδων προσφύγων που βρίσκονταν στην Ουγγαρία. Η απόφαση αυτή, ωστόσο, της Γερμανίδας Καγκελαρίου προκαλεί τριγμού στον κυβερνητικό συνασπισμό. Οι πιστοί σύμμαχοι της Μέρκελ, οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαβαρίας, την κατηγορούν ότι στέλνει το λάθος σήμα στην Ευρώπη, με την Καγκελαρία να τονίζει πως πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος Βέρνερ Φάιμαν ζητεί την διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημειώνει ότι η καλή θέληση της χώρας του δεν μπορεί παρά να έχει μόνον προσωρινό χαρακτήρα και ότι πρέπει να υιοθετηθεί χωρίς καθυστέρηση μια κοινή πολιτική. Κάνω έκκληση στις ενορίες, στις θρησκευτικές κοινότητες, στα μοναστήρια ολόκληρης της Ευρώπης να φιλοξενήσουν από μια οικογένεια προσφύγων. Αυτό το μήνυμα έστειλε την Κυριακή ο Πάπας Φραγκίσκος, τονίζοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει από το μικρό κράτος του Βατικανού, όπου δύο ενορίες ήδη θα φιλοξενήσουν από μια οικογένεια προσφύγων. Υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τάσεται το 51% των Βρετανών σε δημοσκόπηση της εφημερίδας Daily Mail και εν μέσω της προσφυγικής κρίσης. Είναι η πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2014 που η πλειοψηφία επιθυμεί το Brexit σε αντίθεση με το 49% που θέλει η χώρα να παραμείνει στην Ένωση. Το δημοψήφισμα αναμένεται να διεξαχθεί πριν από το 2017. 4 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα, η Ιαπωνική κυβέρνηση ήρε την εντολή εκένωσης για την Ράχα, μια πόλη μόλις 20 χιλιόμετρα από την εστία της καταστροφής. Ωστόσο, μόνο το 10% των περίπου 7.500 κατοίκων αναμένεται να επιστρέψει. Οι περισσότεροι φοβούνται και δεν πείθονται από τις διαβεβαιώσεις ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι πλέον ασφαλή, ενώ αρκετοί δηλώνουν αναποφάσιστοι. Από την ευρύτερη περιοχή της Φουκουσίμα, περίπου 100.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι.